Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στη Σύνδο, στην καρδιά της βιομηχανικής ζώνης της Θεσσαλονίκης, όπου καθημερινά χιλιάδες εργάτες δίνουν τη μάχη της επιβίωσης για το βιός τους, με την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, τόσο για τους ίδιους όσο και για τις οικογένειές τους. Απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που κυριολεκτικά με τα χέρια τους και με το μυαλό τους παράγουν όσα χρειάζεται η κοινωνία για να αναπτυχθεί, για να βελτιώσει τη ζωή της, για να καλύψει τις ανάγκες της. Απευθυνόμαστε στους παραγωγούς όλου αυτού του πλούτου που βλέπουμε γύρω μας. Ενός πλούτου όμως που δεν καταλήγει στους παραγωγούς του, δεν καταλήγει στην κοινωνία για να καλυφθούν οι ανάγκες της, αλλά γίνεται εργαλείο πλουτισμού, γίνεται ιδιοκτησία μιας μικρής ομάδας βιομηχάνων που έχουν στα χέρια τους τα εργοστάσια και τις αποθήκες και με τη δικιά σας εργασία οι ίδιοι βατίζουν τα κέρδη τους παρασιτώντας σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας. Και πώς αντιμετωπίζουν οι βιομήχανοι και το σύγχρονο αστικό κράτος στην εργατική τάξη που αυτή παράγει τα πάντα, καθώς και τους κατοίκους των Δήμων που συνονεύουν με τη ΒΠΕ. Τους αντιμετωπίζει κυριολεκτικά σαν γρανάζια στις μηχανές τους, πολύτιμα βέβαια γρανάζια γιατί χωρίς αυτά δεν κινείται τίποτα, αλλά σε καμία περίπτωση σαν σύγχρονους ανθρώπους που ζουν στον 21ο αιώνα και πρέπει με βάση τις δυνατότητες της εποχής να εργάζονται και να ζούνε. Το πώς αντιμετωπίζουν τους εργάτες και τις εργάτριες, οι βιομήχανοι και το κράτος γίνεται ακόμα πιο φανερό όταν ανοίγει η συζήτηση για την ποιότητα ζωής των εργαζόμενων και των κατοίκων και ιδιαίτερα όταν ρίχνουμε μια ματιά στο κορυφαίο ζήτημα της υγείας και της ασφάλειας των εργαζόμενων τόσο στη βάρδια, μέσα στα εργοστάσια, όσο και μετά τη βάρδια, στο χώρο κατοικίας. Και είπα εισαγωγικά ότι μιλάμε για μια καθημερινή μάχη επιβίωσης των εργαζόμενων, γιατί όταν μιλάμε για υγεία και ασφάλεια, είναι κυριολεκτικά έτσι τα πράγματα μέσα στα εργοστάσια. Τα τελευταία χρόνια έχουν πολλαπλασιαστεί τα εργατικά ατυχήματα στους χώρους της βιομηχανίας, εργάτες τραυματίζονται καθημερινά, άλλοι σακατεύονται, άλλοι χάνουν ακόμα και τη ζωή τους, θυσιαζόμενοι στο βωμό του κέρδους. Πολλά είναι τα μικρά και μεγάλα εργατικά ατυχήματα που συμβαίνουν κυριολεκτικά καθημερινά στις βιομηχανίες της Σύνδου και της ευρύτερης περιοχής. Την ίδια ώρα οι επαγγελματικές ασθένειες πολλαπλασιάζονται, οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια και τις επιχειρήσεις της βιομηχανίας υποφέρουν από προβλήματα μυοσκελετικά, δερματίτιδες, αναπνευστικά, μέχρι και καρδιακά και κεφαλικά. Πολλοί μάλιστα μετά από χρόνια βρίσκονται αντιμέτωποι με διάφορες μορφές καρκίνου. Πολλοί εργαζόμενοι που εργάζονται σε βάρδιες στις βιομηχανίες αναγκάζονται να βγαίνουν στη σύνταξη από βάρδια. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για αυτούς να εργάζονται πρωινή μετά από κάποια ηλικία. Την ώρα που είναι αποδεδειγμένο και επιστημονικά και ιατρικά ότι η βραδινή εργασία επιβαρύνει πολύ περισσότερο την υγεία του εργαζόμενου ανεξαρτήτως ηλικίας και ιδιαίτερα αυτή των εργατριών. Στη διαδικασία της παραγωγής, πολλοί εργάτες έρχονται σε επαφή με χημικές και φαρμακευτικές ουσίες, εκτίθονται σε βιολογικούς παράγοντες, χωρίς να έχουν τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας. Σηκώνουν βάρη με συνέπεια να υποφέρουν από ισχυαλγίες ως φυαλγίες. Άλλοι εργαζόμενοι δουλεύουν σε συνθήκες τεράστιες και συνεχούς εναλλαγής θερμοκρασίας, από τους φούρνους στα ψυγεία, από τους μείον 20 στους 30 βαθμούς. Λείπουν αναπνευστικά μέσα προστασίας για τη σκόνη. Δεν υπάρχει επαρχής εξαρισμός. Σε πολλά εργοστάσια, εργαζόμενοι εκτίθονται σε κοφαντικό θόρυβο, έχοντας προβλήματα ακοής. Σε πολλούς κλάδους υπάρχει σημαντικός αριθμός μέχρι και ακροτηριασμών λόγω έλλειψης προστατευτικών στις μηχανές. Σε πολλά εργοστάσια τα μέσα ατομικής προστασίας δίνονται με το σταγονόμετρο στους εργαζόμενους, αναγκάζοντάς τους είτε να μην τα χρησιμοποιούν, είτε μέσα ατομικής προστασίας μιας χρήσης να τα χρησιμοποιούν πολλές φορές. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα αναγκάζονται να τα αγοράζουν και οι ίδιοι. Οι γυναίκες εργάτριες αντιμετωπίζουν επιπλέον προβλήματα που προκύπτουν από τις συνθήκες δουλειάς αλλά και από την πολιτική των εργοδοτών. Αναγκάζονται να σηκώνουν βάρη ανεπίτρεπτα για το γυναικείο οργανισμό, να αναλαμβάνουν πόστα που απαιτούν πολύ μεγαλύτερη μυϊκή δύναμη. Σε πολλά εργοστάσια οι προϊστάμενοι απαγορεύουν τα διαλύματα για να βγει η παραγωγή, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενες να αναγκάζονται σε ορθοστασία για 8 ή και παραπάνω ώρες, δημιουργώντας έτσι στις εργάτριες πρόσθετα προβλήματα που σχετίζονται άμεσα με το γυναικείο οργανισμό. Στα εργοστάσια οι γυναίκες δουλεύουν και τις τρεις βάρδιες. Δηλαδή και βραδινή, όπου υπάρχει γεγονός που από μόνο του καταπονεί το γυναικείο οργανισμό και ταυτόχρονα έχει αρνητική επίδραση στη φροντίδα της οικογένειας, στη δυνατότητα της εργάτριας να σταθεί στο πλάι των παιδιών της. Όλα αυτά που λέμε, σύντροφοι και φίλοι, στον 21ο αιώνα. Δηλαδή στην εποχή που ο άνθρωπος έχει απογειώσει την ιατρική και την επιστήμη σε επίπεδα που θα μπορούσαν να συμβάλλουν τόσο στην πρόληψη αλλά και στην αντιμετώπιση ασθενειών και ατυχημάτων. Όλα αυτά στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης που θα μπορούσε ο εργάτης και εργάστρια να ανακουφιστεί, να απαλλαγεί από τη βαριά χειρονακτική δουλειά
να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος σε όλους τους κλάδους και ιδιαίτερα στις εργασίες υψηλής επικινδυνότητας και σε αυτές που είναι σε αντίξωες συνθήκες. Υπεύθυνοι για την τραγική κατάσταση που ζουν οι εργαζόμενοι είναι το κυνήγι του κέρδους. Είναι η λεγόμενη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας που περνάει κυριολεκτικά πάνω από τα κορμιά των εργατών. Οι βιομήχανοι αντί να μειώνουν, αυξάνουν τον εργάσιμο χρόνο, εντατικοποιούν την εργασία, τσακίζουν κάθε δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, αυξάνονται οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια που δουλεύουν μέσω δουλεμπορικών γραφείων, που είναι οι πιο βαθιά εκμεταλλευόμενοι εργαζόμενοι, αφού αυτό εξασφαλίζει μεγαλύτερο κέρδος στους εργοδότες. Θέλουν εργάτες μιας χρήσης, με δίμηνες συμβάσεις, με συμβάσεις μήνα, μέχρι και μέρας, που δεν θα τους παρέχεται καμία εκπαίδευση και άρα θα είναι πιο ευάλωτοι σε εργατικά ατυχήματα, αλλά και δεν θα τολμούν και να διεκδικούν ούτε τα στοιχειώδη μέτρα ατομικής προστασίας. Την ίδια ώρα περικόβουν έξοδα της επιχείρησης για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζόμενων, αφού για αυτούς είναι περιττά έξοδα, παρακάπτουν διαδικασίες ασφάλειας για να μην καθυστερεί η παραγωγή, κάνουν εκπτώσεις στη συντήρηση των μηχανημάτων, μειώνουν τον βαθμό εκπαίδευσης των εργαζόμενων. Για τους εργαζόμενους λοιπόν είναι ζήτημα ζωής και θανάτου ο αγώνας για τη τήρηση των ωραρίων, ο αγώνας για τη τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, είναι ζητήματα που πρέπει οι ίδιοι εργαζόμενοι να επιβάλλουν μέσα από την πάλη τους. Το κράτος όλα αυτά υπηρετεί και δουλεύει τα συμφέροντα της εργοδοσίας. Τα τελευταία χρόνια όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει έχουν ψηφίσει μια σειρά αντεργατικά μέτρα για την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, για ελαστικές σχέσεις. Φέρουν ευθύνη όλες οι κυβερνήσεις για το γεγονός ότι έχει υποστελεχωθεί και υπολειτουργεί το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, αφήνοντας έτσι τους εργοδότες χωρίς τον υποτυπώδη έλεγχο, κλείνουν τα μάτια μπροστά στις παρανομίες και τις καταπατήσεις των όποιων νόμων έχουν απομείνει να υπερασπίζονται τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των εργαζόμενων. Αποχαρακτηρίζουν όλο και περισσότερους κλάδους και ειδικότητες από τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, δεν παίρνουν κανένα μέτρο και δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη ώστε να υπάρχουν τεχνική ασφαλείας, γιατροί εργασίας στα εργοστάσια, αποδέχονται το απαράδεκτο καθεστώς οι γιατροί εργασίας να είναι υπάλληλοι των βιομηχανιών με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σε μια περιοχή με τέτοια χαρακτηριστικά, το κράτος εξακολουθεί να διατηρεί απαξιωμένο το δημόσιο σύστημα υγείας. Οι ήδη υποστελεχωμένες και πριν από την πανδημία δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αποδυναμώθηκαν ακόμα περισσότερο τα τελευταία χρόνια με τις διαρκείς μετακινήσεις γιατρών από αυτές προς τα νοσοκομεία κάθε περιοχής. Είπε η συντρόφισσα Ελίνα πριν ακριβώς ποια είναι η κατάσταση στα κέντρα υγείας της περιοχής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στηρίζει με όλα τα μέσα το δίκαιο αίτημα που προβάλλουν τα εργατικά σωματεία στην περιοχή για τη δημιουργία ενός κέντρου υγείας στη ΒΠΕ. Μια τέτοια δομή, στελεχωμένη σωστά από διαφορετικές ειδικότητες, θα μπορούσε να παρέχει σημαντικά αναβαθμισμένες παροχές υγείας για τους εργαζόμενους και τους κατοίκους της περιοχής. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, σε καιρό πανδημίας να διεξάγει και να εποπτεύει τη διενέργεια μαζικών τεστ στους χώρους δουλειάς. Η καταγραφή των αποτελεσμάτων και η στατιστική τους επεξεργασία από εξειδικευμένο φορέα θα μπορούσε να συμβάλλει ουσιαστικά στην αποφυγή σειροές κρουσμάτων. Εργαζόμενοι με χρόνια προβλήματα υγείας θα είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθούνται συστηματικά και με βάση το ιατρικό τους να τους δίνονται επικαιροποιημένες οδηγίες για το πώς να προφυλαχθούν καλύτερα από την πανδημία. Θα ήταν υπεύθυνο ένα τέτοιο κέντρο υγείας για την παρακολούθηση όσων νοσούν και δεν θα χρειαζόταν να νοσηλευτούν σε νοσοκομείο. Κομβικό ρόλο θα είχε και στον εμβολιασμό των κατοίκων και των εργαζόμενων της περιοχής, τόσο στη διεξαγωγή του όσο και στην καταγραφή των περιστατικών. Η σημασία μιας τέτοιας δομής, βέβαια, δεν εξαντλείται μόνο σε περίοδο πανδημίας. Στελεχωμένη, για παράδειγμα, από γιατρούς εργασίας, με τακτικές επισκέψεις στα εργοστάσια, θα μπορούσε να συμβάλλει στην εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου, ανάλογα και με το είδος της εργασίας που εκτελούν οι εργαζόμενοι, το περιβάλλον στο οποίο εργάζονται, τις ουσίες και τους άλλους κινδύνους στους οποίους εκτίθονται. Οι επαγγελματικές ασθένειες, που άλλωστε μέχρι και σήμερα αποτελούν αχαρτογράφητο τοπίο, λόγω έλλειψης δεδομένων και κυρίως λόγω βούλησης, θα μπορούσαν καλύτερα να μελετηθούν. Κάθε εργαζόμενος θα έχει τη δυνατότητα να κάνει τακτικές προληπτικές εξετάσεις, θα έχει το δικό του ιατρικό φάκελο. Εφόσον θα υπηρετούσαν και θα εφημερεύουν γιατροί όλων των βασικών ειδικοτήτων, και οι κάτοικοι της περιοχής δεν θα ήταν αναγκασμένοι να προσφεύγουν για το παραμικρό σε εφημερεύω νοσοκομείο, ενώ θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί και κάποιο λιγότερο σοβαρό εργατικό ατύχημα. Θα έπρεπε ένα τέτοιο κέντρο υγείας, στελεχωμένο όλο το 24ωρο με ασθενοφόρα, να μπορεί να έχει τη δυνατότητα αντιμετώπισης ακόμα και ενός πιο σοβαρού εργατικού ατυχήματος, και ο χρόνος που θα μεσολαβήσει για να έρθει από μια μακρινή απόσταση θα μπορούσε να αποβεί μοιραίος. Όλα τα παραπάνω λοιπόν είναι απολύτως ρεαλιστικά, καθώς η χώρα μας διαθέτει πολύ άριθμο και πολύ καλά καταρτισμένο υγειονομικό προσωπικό.
Αυτό που βάζει εμπόδιο σήμερα είναι η πολιτική και τόσο της σημερινής όσο και των προηγούμενων κυβερνήσεων που περικόβουν από την υγεία για να ανοίξουν νέα πεδία κερδοφορίας για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στην υγεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και τώρα, μέσα σε καιρό πανδημίας, οι δαπάνες για την υγεία ήταν μειωμένες στο κρατικό προϋπολογισμό. Η πολιτική αυτή λοιπόν είναι υπεύθυνη για την έλλειψη ακόμα και των στοιχειωδών μέτρων προστασίας στα εργοστάσια, ώστε να μην θυγούν ούτε στο ελάχιστο τα κέρδη των βιομηχάνων. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, αυτή είναι η καθημερινότητα που βιώνουν όσοι δουλεύουν στη ΒΠΕ. Τη γνωρίζουμε άλλωστε και δεν κρύβεται. Αυτό όμως που θα θέλαμε και από το βήμα αυτό σήμερα να αναδείξουμε και να μας απασχολήσει είναι και οι έμεσοι κίνδυνοι που αφορούν τους δήμους που συνορεύουν με μια βιομηχανική περιοχή. Και σε αυτό το ζήτημα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας παίρνει την πρωτοβουλία να ανοίξει πλατιά η συζήτηση και να προειδοποιήσει το λαό και από κοινού να οργανώσουμε τη διεκδίκηση για ουσιαστικά μέτρα προστασίας των κατοίκων. Πολλοί από εσάς θα ακούσατε για τη χθεσινή πυρκαγιά σε δεξαμενή πετρελαίου στις εγκαταστάσεις της Καβάλας. Πόσες φορές και πέρσι και μέχρι σήμερα φέτος είδαμε τον εφιάλτη ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης να ξετυλίγεται μπροστά μας. Από τις πυρκαγιές και τις εκρήξεις σε εργοστάσια και αποθήκες, όπως αυτή στα Διαβατά πριν από μερικούς μήνες, σε απόσταση αναπνοής από εργοστάσια με χημικά, από εργοστάσια και αποθήκες που έχουν τόνους χαρτιού, απορρυπαντικών, σε μια πολύ μικρή απόσταση από τα δηληστήρια, οι πυρκαγιές αυτές και το προηγούμενο διάστημα σε βιντεοφόρα, σε υποσταθμούς της ΔΕΗ, οι δασικές πυρκαγιές τους προηγούμενους μήνες σε Αττική, δίπλα σε μεγάλες βιομηχανικές ζώνες, η έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή μας και στη χώρα μας, οι χιονιάδες και οι πλημμύρες των τελευταίων μηνών, όλα αυτά ήρθαν να μας θυμίσουν ότι το σημερινό κράτος δεν προσφέρει καμία προστασία απέναντι στα φυσικά φαινόμενα και τους τεχνολογικούς κινδύνους. Θέλουμε ιδιαίτερα να σταθούμε στον υπαρκτό κίνδυνο ενός σοβαρού βιομηχανικού ατυχήματος και ιδιαίτερα στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, όπου συγκεντρώνεται μια σειρά τέτοιες προϋποθέσεις για να συμβεί. Είμαστε σε μια περιοχή λοιπόν που συγκεντρώνεται το δηληστήριο αργού πετρελαίου στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και επεξεργασίας προπυλενίου στα ΕΛΠΕ, εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμου σε Ιωνία, Καλοχώρη και στην περιοχή κοντά στα ΚΤΕΛ, χημικές βιομηχανίες αποθήκευσης και επεξεργασίας υλικών όπως χρώματα, πλαστικά, χημικά, λιπάσματα, εντομοκτώνα. Δεκάδες logistics centers, αποθήκες στη ΒΠΕ και στο Καλοχώρι, εργοστάσια ανακύκλωσης που έχουν ήδη ξεσπάσει πυρκαγιές όλα τα προηγούμενα χρόνια, εργοστάσια με καλλιντικά, με χαρτί, μηματισμού, μετάλλου, με ηλεκτρολογικό υλικό. Βέβαια, η ύπαρξη όλων αυτών των επικίνδυνων, έφλεκτων και τοξικών ουσιών από μόνα τους δεν συνιστούν βιομηχανικό ατύχημα, αλλά στην πραγματικότητα αυτός που οπλίζει τη σκανδάλη είναι η βιομηχανική και το αστικό κράτος, οι οποίοι στη λογική της μείωσης του κόστους και της αύξησης της κερδοφορίας ακυρώνουν μέτρα πρόληψης ατυχημάτων, αμελούν την εκπαίδευση των εργαζόμενων για ενδεχόμενο ατυχήματος, γενικεύουν τις ευέλικτες σχέσεις εργασίας, αυξάνουν τα όρια συνταξιοδότησης, προσλαμβάνουν ανειδίκευτους σε κρίσιμα πόστα χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση, εντατικοποιούν την εργασία και μονιμοποιούν την υπερορία. Ανέχονται την ελλειπή συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Την ίδια ώρα χωροθετούν και δίνουν άδειες λειτουργίας σε βιομηχανίες δίπλα σε κατοικημένες περιοχές. Η ΒΠΕ αυτή τη στιγμή συνορεύει με τους οικισμούς Σύνδου, Ιωνίας, Καλοχώρια, Χίαλο. Περισσότεροι από 25.000 κάτοικοι μένουν γύρω από τη ΒΠΕ και δίπλα ακριβώς ο Δήμος Ευόσμου Κορδελιού με πάνω από 100.000 κατοίκους. Και αν συνυπολογίσουμε και τον αριθμό των εργαζόμενων που έρχονται καθημερινά για να δουλέψουν, μιλάμε για αρκετές χιλιάδες παραπάνω. Δεν είναι λοιπόν καθόλου υπερβολή να αναφερόμαστε στον υπαρκτό κίνδυνο ενός βιομηχανικού ατυχήματος στην περιοχή, όταν πολλές επικίνδυνες εγκαταστάσεις βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής μεταξύ τους με κίνδυνο ενός αλυσιδωτού ατυχήματος ντόμινο. Η ανησυχία μας γίνεται ακόμα πιο έντονη όταν είναι γνωστό ότι μέσα σε αυτές τις ζώνες επικινδυνότητας βρίσκονται οικισμοί, παιδικοί σταθμοί, σχολεία, νοσοκομεία, πλήθος άλλων επιχειρήσεων με εκατοντάδες εργαζόμενους, εθνικές οδοί και άλλοι οδοί μεταφοράς. Ξέρουμε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη σεισμογόνος χώρα στην Ευρώπη και έκτυπα σε παγκόσμιο επίπεδο. Γνωρίζουμε όμως ταυτόχρονα ότι πολλά από αυτά τα ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε διεθνές επίπεδο έχουν προκληθεί ακριβώς από φυσικές καταστροφές, από σεισμούς, έχοντας ως τραγικό απολογισμό εκατοντάδες νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες, καρκινογενέσεις και άλλα προβλήματα υγείας, καταστροφή υποδομών και του περιβάλλοντος. Όλα αυτά είναι γνωστά στην κυβέρνηση, στους διάφορους κρατικούς μηχανισμούς, στην περιφέρεια και τους δήμους. Αυτό που επαναλαμβάνουν οι εκπρόσωποι τους της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής όλα αυτά τα χρόνια, με πιο πρόσφατη την απάντησή τους πριν από μερικούς μήνες
του Υπουργείου Εργασίας στη σχετική ερώτηση του κόμματος στη Βουλή είναι ότι τάχα δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας γιατί υπάρχει επαρκές νομοθετικό πλαίσιο. Και αναφέρονται βέβαια στην οδηγία Σεβέζο που αφορά το κίνδυνο βιομηχανικών ατυχημάτων. Τι λέει λοιπόν αυτή η οδηγία? Ότι προβλέπεται η σύνταξη σχεδίων αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης και ενημέρωση των κατοίκων των περιοχών αυτών. Ακόμα και εκεί που υπάρχουν αυτά τα σχέδια, που δεν υπάρχουν και παντού, αυτά είναι στα χαρτιά. Παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις, είναι ξεπερασμένα και σε μεγάλο βαθμό δεν έχουν δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες. Οι όποιες προσπάθειες έγιναν ακόμα και να συνταχθούν τέτοια σχέδια, δεν έχουν γίνει κτήμα των κατοίκων των περιοχών. Δεν έχουν ενημερωθεί. Στην καλύτερη περίπτωση να έχουν μεριστεί κάποια φυλάδια ή να έχουν οδηγίες αυτοπροστασίας στη λογική του ατομικού, της ατομικής ευθύνης στο διαδίκτυο. Το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο επιτρέπει τη λειτουργία εγκαταστάσεων μέσα στον αστικό ιστό και οι μελέτες αυτές δεν εξετάζουν ολοκληρωμένα την αλληλεπίδραση μεταξύ των δραστηριοτήτων, αλλά βλέπουν μόνο μεμονωμένα κάθε επιχείρηση. Το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές, έχουν μειώσει ακόμα περισσότερο τους αναγκαίους ελέγχους για να δοθεί μια άδεια λειτουργίας στο όνομα της αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας. Σε πολλές περιπτώσεις αρκεί η κατάθεση μιας απλής υπεύθυνης δήλωσης από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, η οποία μάλιστα δεν θα ελεγχθεί ποτέ αν δεν γίνει σχετική καταγγελία. Λειτουργούν λοιπόν τοξικές βόμβες μέσα στον αστικό ιστό με σοβαρό κίνδυνο ενός τέτοιου ατυχήματος. Παράλληλα, το κράτος διαχρονικά θωρακίζει την κερδοφορία του κεφαλαίου με την απουσία ουσιαστικού ελέγχου. Την ίδια στιγμή, οι επιθεωρητές υγείας και ασφάλειας της εργασίας και των επιθεωρητών περιβάλλοντος είναι ελάχιστοι. Για να γίνει έστω και ένας υποτυπώδης έλεγχος σε όλες τις βιομηχανίες, θα απαιτούνται αρκετές δεκαετίες. Ουσιαστική ενημέρωση στο λαό δεν έχει γίνει και μόνο αν σκεφτούμε ότι κάποια στιγμή θα έρθει ένα μήνυμα στο κινητό μας να απομακρυνθούμε γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος, χωρίς να γνωρίζουμε πώς, με ποια μέσα, σε ποια κατεύθυνση και με ποιο σχέδιο διαφυγής θα πρέπει να κινηθούμε, τότε θα καταλάβουμε αμέσως πόσο απροστάτευτη είναι η κάτοικη της περιοχής. Μέσα λοιπόν σε ένα τέτοιο πλαίσιο είναι κρίσιμο η εργατική τάξη που παίζει καθημερινά τη ζωή της κορώνα γράμματα και συνολικά ο λαός της περιοχής να μην αποδεχτούν ότι είναι της μοίρας τους γραφτό να ζουν στην ανασφάλεια, να ζουν σε αυτή την κατάσταση λόγω της φύσης της παραγωγικής δραστηριότητας σε τέτοιες βιομηχανίες. Να μην αποδεχτούν ότι είναι καταδικασμένοι και ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Αυτοί που ανάβουν το φυτίλι είναι συγκεκριμένοι, είναι οι βιομήχανοι, οι οποίοι με μοναδικό νόμο το κέρδος τους αναγνωρίζουν την ανταγωνιστικότητά τους, αναγνωρίζουν ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Και το αστικό κράτος βέβαια που δουλεύει για αυτό το σκοπό. Τα βιομηχανικά ατυχήματα είναι σύμφυτα με την αναρχία της καπιταλιστικής παραγωγής, τον ανταγωνισμό και τη μόνιμη προσπάθεια για ένταση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Είναι δηλαδή φαινόμενο που έχει αιτία και ρίζα βαθιά στο σημερινό σύστημα. Η πραγματική αιτία είναι ότι όλα αυτά κοστίζουν και όποιος και αν βρεθεί σε αυτή την κυβέρνηση, όσα τα κλειδιά της οικονομίας τα έχουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, η υγεία και η ασφάλεια μαζί με το περιβάλλον και οι υπόλοιπες ανάγκες θα θυσιάζονται στο βωμό της κερδοφορίας τους. Το πραγματικό ερώτημα λοιπόν είναι το εξής για μας. Μπορούμε σήμερα, σαν κοινωνία, να διασφαλίσουμε την προστασία της υγείας και της ασφάλειας τόσο των εργαζόμενων όσο και των κατοίκων, για να μπορέσουμε με αυτούς τους όρους, με τις δυνατότητες που υπάρχουν και την πρόοδο της επιστήμης να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο επίπεδο ζωής? Το Κομμουνιστικό Κόμμα απαντά καθαρά ότι μπορούμε να το πετύχουμε αν ξεριζώσουμε τη λειτουργία της οικονομίας με γνώμονα το καπιταλιστικό κέρδος. Αν δημιουργήσουμε προϋποθέσεις να ανατρέψουμε την εξουσία του κεφαλαίου. Μπορούμε να το πετύχουμε στο έδαφος της κοινωνικής ιδιοκτησίας ακριβώς γιατί εκεί οι αποφάσεις για το τι, πώς, πόσο, πού και πότε θα παραχθούν, θα λαμβάνονται με γνώμονα την κοινωνική ευημερία. Ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός μπορεί να διασφαλίσει την οργάνωση της παραγωγής, τη λειτουργία τέτοιων βιομηχανικών μονάδων, τον χωροταξικό σχεδιασμό, ώστε να επιτυγχάνονται ταυτόχρονα και συνδυασμένα τα κριτήρια προστασίας της υγείας του λαού, της δουλειάς για όλους ανάλογα με την ειδίκευσή τους, της ισόρροπης παρέμβασης του ανθρώπου στη φύση και για την προστασία του εργασιακού και του ευρύτερου περιβάλλοντος. Μόνο λοιπόν σε μια τέτοια κοινωνία που ούτε η υγεία ούτε και η ίδια η εργατική δύναμη δεν θα αποτελούν εμπόρευμα, θα μπορούσε η προάσπιση της υγείας να είναι αναπόσπαστο στοιχείο της παραγωγικής διαδικασίας. Διαμορφώνοντας κατάλληλα την οργάνωση της εργασίας και το εργασιακό περιβάλλον κάθε βιομηχανικής μονάδας για τη μείωση και την αντιμετώπιση επαγγελματικών κινδύνων. Φυσικά, εμείς οι κομμουνιστές δεν περιμένουμε παθητικά να έρθει η μεγάλη μέρα της ριζικής αλλαγής, του συσχετισμού δυνάμεων. Αγωνιζόμαστε καθημερινά, αποφασιστικά, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο, σε κάθε περιοχή, ώστε να διευρύνονται οι πρωτοπόρες αιστείες αντίστασης και αντεπίθεσης, να πείθονται οι εργαζόμενοι μέσα από την ίδια τους τυπήρα για την ανάγκη εφ' όλης της ύλης
σύγκρουση με τον πραγματικό αντίπαλο, την τάξη των καπιταλιστών. Το ζήτημα των επικίνδυνων συνθηκών ζωής της πόλης, η γύμνια των σχετικών υποδομών του κρατικού μηχανισμού, οι απαράδεκτες ελλείψεις στην νομοθεσία, στην εκπαίδευση και στην ενημέρωση των κατοίκων μπορούν και πρέπει να έρθουν στο προσκήνιο μέσα από τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες του εργατικού λαϊκού κινήματος, με διεκδικήσεις για ουσιαστικό έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης από τους κρατικούς μηχανισμούς, για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, για να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζόμενων και του πληθυσμού από φυσικές καταστροφές και βιομηχανικά ατυχήματα. Απέναντι λοιπόν στις φθηνές δικαιολογίες για άτυχη στιγμή και ακραία καιρικά φαινόμενα, εμείς παλεύουμε για να ανοίξει ο δρόμος για αυτή την ελπιδοφόρα προοπτική. Πρέπει όλοι λοιπόν να συμβάλλουμε στην οργάνωση της λαϊκής αντεπίθεσης σε κάθε εργασιακό χώρο, σε κάθε κλάδο και σε κάθε γειτονιά. Σε αυτόν τον αγώνα λοιπόν σας καλεί σήμερα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.